3 γκολ ο Παναθηναϊκός στη Ρώμα. Λοιπόν, θα το χωνέψουν εύκολα ή δύσκολα οι Ιταλοί? Το χωνέψαν εύκολα. Το χωνέψαν, λέτε. Κανονικά. Πάει δηλαδή τώρα ο Παναθηναϊκός για να τους κεράσει και σπαγκέτι στη Ρώμη. Σπαγκέτι, τα πάντα. Καρμπονάρα, πολωνές, τα πάντα όλα. Αυτό είναι από άλλο στρατόπεδο, αλλά δεν πειράζει. Το δανειζόμαστε. Πώς νιώσατε έπειτα από το τελικό σφύριγμα του διαιτητή? Εντάξει, όπως νιώθω πάντα στα ευρωπαϊκά παιχνίδια. Ανακούφιση, ανακούφιση. Ανακούφιση. Και στη Ρώμη θα φάνε πίτσα από τη Βουλγαρία. Άλλο ένα μεγάλο ευρωπαϊκό παιχνίδι για τον Παναθηναϊκό. Πώς αισθάνεστε έπειτα από αυτή τη μεγάλη νίκη? Ήταν μεγάλη νίκη. Δεν το πιστέψαμε στην αρχή, γιατί χάναμε 2-1 στο 35. Μετά έρθε η ισοπαλία, το 2-2, και ήρθε και μας τρέλανε σε εσέ. Πιστεύετε ότι είναι πλέον δυνατή η υπόθεση πρόκληση για τον Παναθηναϊκό? Δυνατή όχι, αλλά ούτε ακατόρθωτο. Πώς είσατε αυτή την συγκλονιστική εμπειρία, αυτή τη μεγάλη νίκη του Παναθηναϊκού? Τέλεια, τέλεια. Πανηγυρίσατε πολύ σαν κόλτ Παναθηναϊκού, έτσι? Εννοείται. Το σχόλιο σας για αυτή την πολύ μεγάλη νίκη του Παναθηναϊκού? Για άλλη μια φορά η ομάδα έδειξε τον ευρωπαϊκό της χαρακτήρα. Ενώ βρέθηκε 2 φορές πίσω στο σκορ, κατάφερε όχι μόνο να ισοφαρίσει, αλλά σε ένα πολύ δύσκολο σημείο του παιχνιδιού κατάφερε να πάρει και την νίκη. Αυτό είναι που μας κάνει όλους τους Παναθηναϊκούς υπερήφανους Παναθηναϊκούς. Έπειτα από την ήττα από την Καβάλα, στην τελευταία αγωνιστική του πρωταθλήματος, έρχεται μια μεγάλη ευρωπαϊκή νίκη, και όχι με όποιο και όποια τύπα, αλλά με τη Ρώμα, η οποία βγήκε η πιο φορμαρισμένη ομάδα του Ιανουαρίου και είναι η δεύτερη καλύτερη στο καμπιονάτο. Η άποψή σας ποια είναι για το Παναθηναϊκό, ότι δηλαδή όταν φοράει το ευρωπαϊκό του κοστούμι μεταμορφώνεται ολοκληρωτικά? Είναι μια εντελώς διαφορετική ομάδα. Άλλωστε ο Παναθηναϊκός μας έχει συνηθίσει στο παρελθόν σε τέτοιες επιτυχίες μετά από αποτυχίες, φαινομενικές αποτυχίες στο πρωτάθλημα. Μας πάει πιο πολύ η Ευρώπη. Είμαστε Ευρωπαίοι. Λέω, ο Παναθηναϊκός για την υπόθεση πρόκριση μπαίνει γερά στο παιχνίδι? Πιστεύω ότι έχει κάνει ένα πολύ μεγάλο βήμα. Πιθανότητες συνεχίζουν να είναι 50-50. Το παιχνίδι στη Ρώμη θα είναι πιο δύσκολο από το σημερινό. Πιστεύοντας όμως στις σωστές επιλογές του προπονητή μας ότι θα πάμε αρκετά καλά. Δέσιμο στο κέντρο και από εκεί και πέρα, με αντεπιθέσεις πιστεύω, όπως ακριβώς ξέρεις να παίζεις. Αυτό είναι. Και κάτι άλλο. Η Κρήτη έδωσε βροντερό παρό σήμερα. Τα αεροπλάνα, να ξέρετε, ότι και τα καράβια είχαν γεμίσει και ήρθαν εδώ στο γήπεδο για να παρακολουθήσουν το σημερινό αγώνα. Θα είμαστε και την άλλη εβδομάδα στη Ρώμη.